Έκθεση με αρχιακό υλικό από το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος και από άλλες πηγές, νομιμένο με εύληπτο τρόπο για τον επισκέπτη, καθώς και με στρατιωτικά αντικείμενα εποχής, εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα στα Χανιά, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της επετείου από τα 100 έτη της Ένωσης της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Παρουσιάζει τους μεγάλους αγώνες των Κριτών που οδήγησαν στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ξεκινάει από το 1770 την πρώτη μεγάλη επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Και καταλήγει, όπως είπα, στο 1913 με ενδιάμεσους σταθμούς, οι οποίοι οδήγησαν στην Ένωση. Το πρωτότυπο υλικό, εκτός από το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, παρήχε από τη συλλογή του ο Διευθυντής του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και το Λύκειο Ελληνίδων, με αντικείμενα λαϊκής τέχνης. Οι πίνακες που βλέπετε, τα πάνελ που βλέπετε, δημιουργήθηκαν με τον τρόπο αυτό, ούτως ώστε να είναι εύληπτα από το κοινό που δεν γνωρίζει την ιστορία, είναι σε ελληνικά και αγγλικά, για να μπορέσει και ο ξένος επισκέπτης να τα παρακολουθήσει. Και αποφεύχθηκε όσο ήταν δυνατόν το αρχιακό υλικό, για τον μοναδικό λόγο βέβαια ότι είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς και να το διαβάσει, εφόσον δεν είναι πρωτότυπο. Οπότε δώσαμε την εικόνα με στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε εύληπτη την έκθεση στους μαθητές και βέβαια στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τη 15η Δεκεμβρίου, ενώ το Σεπτέμβριο είχε ξεκινήσει από το Ρέθυμνο, τον Οκτώβριο πήγε στο Ηράκλειο, τον Νοέμβριο στον Άγιο Νικόλαο και μετά από τα Χανιά θα ταξιδέψει και στην Αθήνα. Η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε όλο το εγχείρημα. Το Ίδρυμα Βενιζέλος ήταν ο συντονιστής και φορείς από ολόκληρη την Κρήτη, μαζί με τις περιφερειακές διευθύνσεις σε κάθε νομό, συνετέλεσαν ώστε η έκθεση να γίνει όπως τη βλέπετε.